Πρώτα-πρώτα, να ευχαριστήσω τον συγγραφέα για την τιμή που μου έδωσε να με επιλέξει ως παρουσιαστή ανάμεσα στους άλλους εκλεκτούς παρουσιαστές του βιβλίου του «Η μακρινία στον ευρύτερο χώρο της Αιτωλίας 1828 μέχρι σήμερα». Πώς μπορείς να αρνηθείς μια τέτοια τιμητική πρόσκληση ενός καλού φίλου, όταν μάλιστα κρατά στα χέρια σου ένα πόνημά του μιας πολύκαιρης και επίπονης αρχαιακής αναδίθησης. 15 ολάκια χρόνια, όπως ο ίδιος εξομολογείται στον πρόλογο του βιβλίου, κράτησε το ψάξιμο, η συλλογή και η τακτοποίηση των στοιχείων για γεγονότα και πρόσωπα που έπαιξαν σοβαρότατο ρόλο στη διαμόρφωση και στην ιστορική πορεία της Ελλάδας πρώτα, ύστερα στην Αιτωλία και ιδιαίτερα στον γενέθλιο τόπο του, την περιοχή της Μακρινίας. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Αλεξανδρής, αφού υπέστειλε και θήκιασε το ξύφος του, αστυνομικός διευθυντής ΓΑΡ, έπιασε το κάλαμο και κάθε τόσο μας παρουσιάζει και ένα πόνημά του, συνήθως ιστορικό, αν και δεν υπήρξε κάτι πάλι ιστορικός, όπως το σημερινό, με το οποίο ενημερώνει κύρος τον αναγνώστη για ιστορικούς σταθμούς της ελληνικής ιστορίας και ακολουθώντας την απαγωγική μέθοδο στην εργασία του, δηλαδή από τα γενικά στα μερικά, και για τα γεγονότα και την εξελικτική πορεία της Αιτωλίας και κυρίως της γενέτειράς του της Μακρινίας. Ο συγγραφέας αγαπά το μικρό στενό του τόπο, που είναι για αυτόν όλος ο κόσμος, όπως και για τον καθένα μας. Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, που στιχουργεί ο νομπελίστας ποιητής μας, Οδυσσέας Ελίτης. Προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ιστορική έρευνα, μας κάνει κοινωνούς των ευρημάτων, της αρχαιολογικής καμπάνης και με τις πολλαπλές δραστηριότητες του, υπηρετεί ποικιλόμορφα το κοινωνικό σύνολο. Ο φιλίστορας φίλος μας γνωρίζει ότι η ιστόρηση προσώπων, ενεργειών, γεγονότων και καταστάσεων από τους ιστορικούς εμπεριέχει ανακρίβειες ή διαφορετικές εκτιμήσεις, είτε από άγνοια και κακή πληροφόρηση, είτε από συμπάθειες ή αντιπάθειες κρινωμένων προσώπων, είτε από πολιτικές δοξασίες του γράφοντος, ο οποίος οπωσδήποτε επηρεάζεται. Γνωρίζει όμως ότι η ιστορία είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας της αλήθειας. Για τούτο, ούτε υμνολογεί, ούτε αφορίζει. Παρουσιάζει τα γεγονότα κάνοντας χρήση πλήθους πληροφοριακών πηγών, άνω των 500, και αφήνει τον αναγνώστη να βγάλει τα συμπέρασματά του, θα τον βοηθήσει χρησιμοποιώντας τα δεκαλήθεια του βιβλίου του τέστην της 1143 παρακομπές, γιατί ο συγγραφέας εφάρμοσε την προτροπή του καλήμαχου «αμάρτυρον ουδέν αείδω». Ο αναγνώστης του βιβλίου στα 11 επιμέρους κεφάλαια, όπως δομείται το βιβλίο, και στους 262 υπότιτλους, 56 των οποίων αναφέρονται στη Μακρινία, θα ενημερωθεί για την ιστορική διαδρομή της χώρας μας από τις επανασύστασεις του ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα. Θα μάθει πολλά πράγματα που στους πολλούς είναι άγνωστα σχετικά με τις περιόδους διακυβέρνησης της χώρας από τον Καθοδίστρια, τον Όθωναν, τον Γεώργιο τον Πρώτο και τους διαδόχους του, την περίοδο του Μεσοπολέμου, εκείνης της επάρατης εποχής της γερμανοϊταλικής κατοχής και του εμφυλίου και τέλος των χρόνων της ανασυγκρότησης της χώρας μας από το 1950 μέχρι σήμερα. Όπως είπαμε, πολλές από τις σελίδες γεμίζουν από συμβάντα στη Μακρινία που αναφέρονται σε όλους τους επιμέρους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτιστικής, οικονομικής ζωής του τόπου, τις διοικητικές μεταβολές, τα είδη και τα έθιμα, τις προεκλογικές διαμάχες Τρικούπη-Δελιγιώργη, αφού και οι δύο πολιτεύονται στην ίδια περιφέρεια.
Μάλιστα, ο δεύτερος ήταν συντοπίτης του συγγραφέα, ο Δενιγιώργης, ήταν Γαβαλιώτης. Ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που τα θεωρούμε ασήμαντα, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία των εθνών. Θα αναφέρω δύο. Έχασε ο Τρυπούπης τις εκλογές στις 16 Απρίλη του 1895 για 3 ψήφους, γιατί δεν ικανοποίησε κατά την προεκλογική περιοδία του την απέτηση των ψηφοφόρων του χωριού Ποταμούλα, όμου χωριού του συγγραφέα, να τους δώσει 1000 δραχμές για την αποπεράτωση της εκκλησίας τους. Είπε ο Τρυπούπης, δεν επιτρέπεται η ΣΕΜΕ να λεφθεί ότι έδωσα χρήματα και αγόρασα κατά την εκλογή ολόκληρων χωρίων. Και απήχαν 70 ψηφοφόροι του μικρού αυτού ορεινού χωριού από τις εκλογές, οι περισσότεροι των οποίων ήταν τρυπουπικοί. Και φυσικά κέρδισε ο Δελιγιάννης τις εκλογές και μας έκανε εκείνο τον αντιμοτικό πόλεμο του 1897, αφού ο Τρυπούπης έφυγε πικραμένος για την Ευρώπη. Επίσης, πρέπει να γνωρίσουμε ότι μετά το δικασμό βασιλικών και βενιζελικών ανέβηκε στο θρόνο ο γιος του Κωνσταντίνου, ο Αλέξανδρος, που οι σχέσεις του με τον Πρωθυπουργό ήταν άριστες, δηλαδή με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Είχαμε την ατυχία να πεθάνει από το δάγκωμα του Πίδικα και άλλαξε όλο το σκηνικό και φτάσαμε στην υπηρεσιατική καταστροφή. Αυτά βέβαια ίσως θα μας τα έλεγε πολύ καλύτερα ο κύριος Εβάντης της Βασιλείου που δεν μπόρεσε να έρθει εδώ. Όλα αυτά τα ιστορεί ο Δημήτρης με κάθε λεπτομέρεια που δείχνει ότι έψαξε πολύ και μας προσφέρει πολλά για όλα τα ιστορικά γεγονότα. Έκανα ένα τεστ να δω, γράφει ορισμένα πράγματα και όχι αυτά που τέλος πάντων είναι υπέρ της επαρχίας του, αλλά και τα κακά, αυτό που σας είπα για την Ποταμούλα που είναι διπλανό χωριό και να το φαίνεται εις βάρος. Το μελτικό τους κρατούν και οι σελίδες που αναφέρονται στο παράδειγμα του βιβλίου, ιστορώντας τα σχετικά με το ιστορικό μοναστήρι το γενέσιο της Θεοτόκου Κατερινούς Γαβαλούς. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω μιλώντας για τα επιμέρους θέματα και κυρίως αυτά που αφορούν την ετωλία, όπως για τους ληστές και τις κρεμάλες, για τις τοπικές επαναστάσεις με τον Θεόδωρο Γρήβα, για τους οπλαρχηγούς του Ζυγού και για πολλά άλλα θέματα, γιατί δεν θέλω να σας στερήσω την ευχαρίστηση που θα λάβετε όταν τα διαβάσετε μόνοι σας. Ο Δημήτρης Αλεξανδρής ερεύνησε, μάζεψε και ταξινόμησε με επιμέλεια και σχολαστικότητα και με μεθοδικότητα συστηματικού ερευνητή τις ιστορικές πηγές του στα διάφορα αρχεία, στα γενικά, στα εκκλησιαστικά, στα εκπαιδευτικά, στα δημοτικά και τη σχετική βιβλιογραφία, τα αξιολόγησε με αποστάσεις από τα ιδεολογικά του πιστεύω και αξιοποιώντας και μαρτυρίες ανθρώπων ληξίαρχων, θα λέγαμε, καταστάσεων και γεγονότων που η θύμησή τους κρατούσε στιγμές παλιές, γέμισε τη φαρέτρα του με τις ανάλογες ιστορικές γνώσεις και έχοντας το τάλαντο του καλού χειριστή του λόγου, μας έδωσε ένα αξιόλογο καλοδιάβαστο βιβλίο. Η αναζήτηση, η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η αξιολόγηση και γενικότερα η αξιοποίηση των στοιχείων απαιτούν μόχθου πολύ, ατέλειωτες ώρες δουλειάς, συγχρόνως όμως και κριτική σκέψη για την τελική σύνθεση των πληροφοριών. Όλη λοιπόν αυτή τη δουλειά δεν είναι εύκολο πράγμα να την κάνεις. Είναι άλλο να ξέρεις πληροφορίες κι άλλο να τις εντάξεις σε ένα έργο συνθετικό. Εκπλήσεται ο αναγνώστης πως ο συγγραφέας διθάσευσε ένα τόσο ευρύ υλικό που ξεφυλίγεται στο βιβλίο του. Στις αρετές του βιβλίου η σωστή δομή, η κατανομή της ύλης, η ξεκούραστη και η ελαφρή γλώσσα και η σαφήνεια. Εδώ να επισημάνω ότι θα εξυπηρετούσε τον αναγνώστη ένα πρόσθετο κεφάλαιο με ευρετήριο ονομάτων. Προφανώς και λόγω των πολλών σελίδων και του πρόσθετου κόστος του βιβλίου. Όπως και να έχει, θα χαρακτήριζε αυτό το βιβλίο με το οποίο ο συγγραφέας εξόφλησε τα τροφεία του προς την γενετηρά του, έργο τιμής στην ιστορία, στην Ελλάδα, στη μακρινία.
αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε ερευνητή που θα ήθελε να ασχοληθεί με τα τεκτενόμενα στην περιοχή του. Άμποτε να υπήρχε σε κάθε περιοχή και ένας Αλεξανδρής. Έτσι θα είχαμε εμπεριστατωμένη την τοπική ιστορία του κάθε τόπου και επομένως όλης της Ελλάδας. Όταν η αγάπη για την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα σου περισσεύει και ξέρεις να ενιωθείς επιδέξια τη γραφίδα σου, τότε το αποτέλεσμα είναι θαυμάσιο. Κυρίες και κύριοι, σε καιρούς καλεκούς, όπως η σημερινή, η αναδρομή στην ιστορία και τους δημιουργούς της και απαραίτητη και ξεχωριστά χρήσιμη είναι, αφού όταν μαθαίνουμε την αλήθεια, αυξάνουμε τα όρια της αυτογνωσίας μας και γινόμαστε ωφέλιμοι, γιατί έτσι μαθαίνουμε με την συσσωρευμένη εμπειρία να ρυθμίζουμε τη ζωή μας μελλοντικά, αφού κατά τον Αριστοτέλη, όμοια ως επί το πολύ τα μέλλοντα της γεγονόση, δηλαδή και στο μέλλον τα ίδια μπορεί να συμβούν. Ο λαός λοιπόν πρέπει να έχει γνώση της ιστορίας. Μας το λέει και με άλλα λόγια ο Πολύβιος, όλβιος ως της ιστορίας έσχε μάθησε. Συγχαίρομαι το συγγραφέα, γιατί με το πόνημά του δεν άφησε τον αδυσόπιτο χρόνο να κυδέψει έργα και επιτεύγματα σημαντικών ανθρώπων και γεγονότα που μας διδάσκουν πολλά για τη ζωή και ακόμα τον ευχαριστούμε για το περιπετειώδης ιστορικό ταξίδι στα 200 περίπου χρόνια νέας εθνικής ζωής και του ευχόμαστε να είναι πάντα άξιος και δημιουργικός για να μας ξαναφέρει σύντομα πάλι σε τούτο εδώ το βήμα με νέα του δημιουργία. Ευχαριστώ.